πραγματοποιήσουμε μία σύνδεση με έναν κριτικό ο οποίος ζει στην Νέα Υόρκη, ο κύριος Μανώλης Κουρουπάκης. Κύριε Κουρουπάκη, καλησπέρα από Ηράκλειο. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα στο όμορφο Ηράκλειο, καλησπέρα στην Κρήτη μας. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Πολύ καλά, πολύ καλά. Μόλις γύρισα πριν από περίπου μισή ώρα, πήγα και ψήφισα έτσι για να σας δώσω και φρέσκο κλίμα από τις εκλογές. Και όλα πάνε ομαλά τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Αυτό περιμένουμε, να μας μεταφέρετε τον παλμό της εκλογικής αναμέτρησης. Ένας κριτικός να μας πει πώς κυλάει η διαδικασία. Και αν αύριο το πρωί πιστεύετε ότι θα έχουμε αποτέλεσμα, θα ξεκαθαρίσει το τοπίο? Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να μασίσει ο Δάφνη για να σας πω αν αύριο το πρωί θα έχουμε ξεκαθαρίσει και θα γνωρίζουμε τον πρόεδρο. Σωστά. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι όλα κυλούν ομαλά. Θέλω να σου πω ότι υπήρξε μια εβδομάδα την οποία μπορούσαμε να πηγαίναμε και να ψηφίζαμε. Ναι. Λοιπόν, ήταν ορισμένα εκλογικά τμήματα, δεν είναι όσα πολλά τμήματα όσα είναι σήμερα. Λοιπόν, δοκίμασα να πάω να ψηφίσω μέσα στην εβδομάδα τουλάχιστον τρεις φορές. Οι γραμμές ήταν τουλάχιστον 2-3 τετράγωνα, οπότε έφευγα. Δεν πήγαινα αύριο. Σήμερα το πρωί 9 η ώρα πήγα, ψήφισα με όλη μου την άνεση, όλα κυλούν ομαλά. Θα πάμε σίγουρα για μια γιορτή της δημοκρατίας, έχω να πω σήμερα. Και εύχομαι να είναι ιστορική αυτή η μέρα και να γιορτάζουν πράγματι τη δημοκρατία. Και όχι ιστορική από αυτά που θα ακολουθήσουν μετά τις εκλογές. Μάλιστα. Η Ελλάδα τι πρέπει να περιμένει? Πρέπει να περιμένει κάτι μέσα από το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών? Οι προσδοκίες? Φαντάζομαι έχετε μια έτσι καλύτερη εικόνα από εμάς. Ακούστε να δείτε, 35 χρόνια στην Αμερική, είμαι συνάδελφος στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, όλα αυτά τα χρόνια ακούω πάντα να βγει ένας πρόεδρος, να βγει ο άλλος πρόεδρος, να εξυπηρετεί τα συμφέροντα τα ελληνικά, να είχαμε και Έλληνες που ήταν σε θέσεις κλειδιά εδώ στην Αμερική. Κύριε Παναγιωτόπουλε, εγώ έχω να πω το εξής, ότι εάν τα συμφέροντα της Αμερικής δεν συμβαδίζουν με τα ελληνικά, κανείς δεν θα κοιτάξει την Ελλάδα. Ας μην γελιόμαστε. Εάν Μάλιστα. κάπου στην πορεία συμβαδίζουν τα συμφέροντα τα ελληνικά με τα αμερικάνικα, ναι, τότε θα κοιτάξουν και την Ελλάδα. Τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, Έλα. Κύριε Κουρουπάκη, διαφοροποιούνται ανάλογα με το πρόσωπο που βρίσκεται στον Λευκό Οίκο, ή τα συμφέροντα της Αμερικής παραμένουν ίδια και υπάρχει μια αναλλαγή προσώπων? Προσωπική μου άποψη, το οποίο λέω πάντα, και αυτό βέβαια ο καθένας έχει τη δική του άποψη, ότι αυτοί που ανεβαίνουν να πάνε, αυτός απλώς είναι εκτελεστικά όργανα. Δεν είναι δυνατόν ένας Τραμπ, ένας Μπαράκ Ομπάμα, δεν ξέρω ποιος θα βγει αύριο, ένας Μπάιντεν, να κυβερνούν όλους αυτούς τους οικονομικούς κολοσσούς και τα μεγάλα συμφέροντα που έχει Αμερική. Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι υπάρχει ένα think tank, όπως το λένε, καθορίζει την πολιτική της Αμερικής και χαράζουν την πολιτική για τα επόμενα χρόνια. Όχι όπως κάνουμε, δεν θέλω να πω για την πατρίδα μας, αλλά όπως γίνεται συνήθως σήμερα να μιλάμε για αύριο. Οπότε προσωπική μου άποψη είναι ότι τώρα χαράζονται συμφέροντα για την επόμενη 20ετία, ας πούμε, Μάλιστα. πολύ μακριά. Ακούσαμε τον πρόεδρο Τραμπ σε μία, και εκ νέου υποψήφιο βέβαια, σε μία από τις τελευταίες σου προεκλογικές του ομιλίες, απευθυνόμενος σε Έλληνες ομογενείς, και θέλω να με διορθώσετε, ότι εγώ έκανα τα πάντα για τη χώρα σας και τράβηξα και το αυτί του πρόεδρου Ερντογάν και το αυτί της Τουρκίας. Ναι, τα ακούσαμε. Ναι. Τα ακούσαμε όλα αυτά. Εγώ προσωπικά τα ακούω και από το ένα αυτοί μπαίνουν και από το άλλο αυτοί βγαίνουν. Γιατί τα έχουμε ζήσει και εμείς οι Έλληνες έχουμε ζήσει και λιγάκι πιο πολύ την προεκλογική εκστρατεία. Και αρχίζουν να μας θυμίζουν και οι Αμερικάνοι πολιτικοί Ελλάδα πλέον. Όλα αυτά δεν είναι παρά απλώς για να ξεγελάσουν τον κόσμο και να πάρουν τον ψήφο. Και ο Μπάιντεν είπε το ίδιο. Μάλιστα. Και ο Μπάιντεν είπε το ίδιο, να βρω η Ελλάδα κτλ. Την επόμενη μέρα τι κάνουν, μετά που θα γίνουν οι εκλογές? Εγώ θα ήθελα να πω κάτι, αν με επιτρέψεις, κύριε Παναγιωτόπουλε. Βέβαια, βέβαια. Για να σου μεταφέρω τον παλμό, όπως είπες. Όλα πηγαίναν καλά για την Αμερική. Όλα πηγαίναν καλά για την Αμερική μέχρι που ήρθε ο κορονοϊός. Μιλάμε για μια οικονομία πάρα πολύ καλή, ένα χρηματιστήριο στη Wall Street που χτύπαγε 30.000 μονάδες, η ανεργία σε επίπεδα που δεν είχε ποτέ η Αμερική, τόσο χαμηλά. Ήρθε ο κορονοϊός, ξεκίνησαν όλες αυτές οι ιστορίες με τον κορονοϊό και πράγματι κάπου ο πρόεδρος δεν τα πήγε και καλά στο ξεκίνημα. Είχαν στραφεί γενικά ο αμερικάνικος λαός
εναντίον του στο ξεκίνημα του κορονοϊού, μέχρι που ήρθαν όλα αυτά που έγιναν με τις διαδηλώσεις και τα σπασίματα στην Αμερική. Μάλιστα. Πιστεύω, και να το σημειώσετε απλό αυτό, ότι αν ο πρόεδρος Τραμπ εκλεγεί απόψε, θα εκλεγεί από αυτό ακριβώς το λόγο. Δεν βγήκανε ποτέ οι δημοκρατικοί, ή και αν έβγαιναν, έβγαιναν στα κρυφά, να πούν σταματήστε τις καταστροφές, τα σπασίματα και όλα αυτά που έγιναν. Μιλάμε για να ξεκινήσουν τα σπασίματα σε μια εποχή που είχαν ρημάξει τα πάντα από τον κορονοϊό. Κλειστά μαγαζιά, εστιατόρια, εμπορικά, τα πάντα. Και ξαφνικά αρχίζουμε να λέμε ότι θα ανοίξουμε 2 ώρες την ημέρα, λέμε τώρα, δεν θυμάμαι πώς ξεκίνησε το άνοιγμα. Ναι, και ξαφνικά έχουμε τα επεισόδια. Και αρχίσανε και κλείναν τα μαγαζιά, τα ρημάζαν, τα σπάζανε, και αυτό από την αρχή. Λοιπόν, θέλω να πω ότι αν ο πρόεδρος Τραμπ εκλεγεί απόψε, θα εκλεγεί μόνο και μόνο από αυτό. Προσπαθώ να σας πάρω ένα, προσπαθώ τώρα να κερδίσω, να αποσπάσω ένα προγνωστικό, αλλά είστε λίγο δύσκολος. Δεν θέλετε να μπείτε σε αυτή τη διάρκεια. Να σου είμαι ειλικρινής. Κανείς δεν μπορεί να σου πει προγνωστικό. Ναι. Τα προγνωστικά, όποιος καεί στο χυλό, φυσά και το γιαούρτι. Την προηγούμενη φορά με την Κλίντον, όλοι περιμένανε ότι τελικά θα βγει η Κλίντον. Είναι τόσο παράξενο το σύστημα που μπορεί να πάρει, φέρει πίνω, 3-4 εκατομμύρια ψήφους παραπάνω. Σωστά. Και αν δεν έχει πάρει τους εκλέκτορες, ορισμένες πολιτείες, δεν μπορεί να εκλεγεί. Το μήνυμα εκεί, το μήνυμα, να κλείσουμε με το μήνυμα των κριτικών εκεί στη Νέα Υόρκη. Όχι, θα σου πω κάτι ακόμα που ίσως να μην το γνωρίζεις. Πάμε. Να μην το έχουν πει μέχρι τώρα. Ναι. Μέχρι το χθες το απόγευμα, κυκλοφόραγε στη Νέα Υόρκη, είχαν αρχίσει να βγάζουν όλα αυτά τα σανίδια που είχαν κλείσει τα παράθυρα για τον φόβο επεισοδίων. Σωστά. Χθες το βράδυ το Μανχάταν και η Ουάσιγκτον έγιναν πάλι φρούριο. Όλα τα μεγάλα καταστήματα, άμα θα μπείτε στο Facebook για φωτογραφίες, το ένα το άλλο, έχουν γεμίσει και έχουν κλείσει με σανίδια που σημαίνει ότι περιμένουν επεισόδια. Αστυνομία, είναι σε επιφυλακή, τα πάντα είναι σε μεγάλη. Βλέπουμε και τις φωτογραφίες, τις χαρακτηριστικές, αυτό που λέτε κύριε Κουρουπάκη, με τα σανίδια, ναι, που τοποθετούνται σε πόρτες και παράθυρα εκεί στην περιοχή υπό το φόβο επεισοδίων. Αυτό το οποίο λέτε. Λοιπόν, αυτά έχω να πω. Λοιπόν, το ποιος θα εκλεγεί, εγώ το μόνο που θα πω, ναι, είναι ότι ζούμε μέρες του 80, ελληνικές μέρες στην Ελλάδα. Δεν καταλαβαίναμε αν γινόταν εκλογές. Και τώρα όλος ο κόσμος μιλάει για τις εκλογές. Μάλιστα. Δεν καταλαβαίναμε, δεν υπήρχε. Εδώ σπίτια μιλάμε ότι αρχίζουν να χωρίζουν, όπως τότε που είχαμε τις τοπικές, το Παντρέο Αβέροφ και τα λοιπά στην Ελλάδα. Κύριε Κουρουπάκη. Λοιπόν, ναι. Κύριε Κουρουπάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ, τους χαιρετισμούς μας από Κρήτη. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και εύχομαι να τελειώσουν οι εκλογές και να έχουμε ησυχία. Βέβαια. Και να κυβερνήσει όποιος εκλεγεί. Ησυχία και υγεία. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ στην Κρήτη μας. Να είστε καλά.